Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, όπως σας είχα προαναγγείλει, με μία σύνδεση και με μία συζήτηση με δύο γονείς, με τον κύριο Θοδωρή Αναγνωστόπουλο και την κυρία Μαρία Βρανοπούλου. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μήνα με την ευκαιρία. Καλό μήνα, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με σας, κυρία Βρανοπούλου, να ξεκινήσουμε με την κυρία της συζήτησης. Ταξιδεύετε σε ολόκληρο τον κόσμο μαζί με τα παιδιά σας. Ναι. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες. Καταρχάς, ταξιδεύουμε πάρα πολύ και πριν κάνουμε παιδιά. Και όταν γεννήθηκε ο γιος μας, πριν από 10 χρόνια, δεν μας πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό ότι τώρα θα σταματήσουμε να ταξιδεύουμε. Οπότε ήδη όταν ήταν ενός μηνός τον πήραμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα, 2 μηνών πήγε στη Ρώμη. Και 7 μηνών έκανε πλέον, ήταν έτοιμος για να κάνει ένα υπερατλαντικό ταξίδι για 35 μέρες από την Αλάσκα μέχρι το Σαν Ντιέγκο. Έτοιμος δεν ήταν, απλά τον ετοιμάσαμε εμείς. Τον ετοιμάσατε εσείς. Αυτές οι εικόνες που κερδίζει έτσι το παιδί από μικρή ηλικία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για πείτε μας. Όποιος θέλετε, το λόγο μεταξύ σας. Είναι σίγουρα, ναι, αλλάζει. Είναι πάρα πολλές οι εμπειρίες που ζει ένα παιδί ταξιδεύοντας και μαθαίνει πάρα πολλά. Μαθαίνει μάλιστα χωρίς το κήρυγμα. Δηλαδή, μαθαίνει να αγαπάει τη φύση. Για πείτε μας λίγο, για να μπαίνουμε στο κλίμα, τα ταξίδια πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς? Στις σχολικές διακοπές. Στις σχολικές διακοπές, ναι. Οι περιοχές που έχετε, τις περιοχές που έχετε επισκεφθεί? Είναι σε όλες τις Ηπείρους. Εκεί δεν υπήρχε θέμα. Το βασικό κριτήριο ήταν να είναι μια ασφαλής περιοχή. Δηλαδή δεν διακινδυνεύουμε ποτέ να πάμε σε περιοχή που επικρατεί κάποια ασθένεια ή ελονοσία, καθότι τα παιδιά δεν μπορούν να πάρουν το χάπι για την ελονοσία κάτω των 12. Επιπροσθέτως, να μην έχει ταραχές, εμφυλίους, πολέμους κλπ. Ναι. Και από εκεί και πέρα ήταν θέμα και προϋπολογισμού και πού δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, ψάχνει να δεις κάτι σε συνάρτηση του τι προϋπολογισμό έχεις και πού θες να πας. Επομένως, ποιο ταξίδι ξεχωρίζεται από τα εκατοντάδες που έχετε πραγματοποιήσει? Είναι αρκετά. Είναι αρκετά, ναι. Καταρχάς, ο μικρός μας ο γιος έχει πάει ήδη είναι 10 ετών και έχει πάει σε 32 χώρες. Η μικρή Μαριάννα, που είναι 4 ετών, έχει πάει σε 16. Πάμε να δούμε λίγο και τα σχετικά. Τα βλέπουμε τα σχετικά πλέον. Να δούμε την οικογένειά σας. Σε ένα δάσος τώρα περπατάει ο μπαμπάς με το παιδάκι. Αυτό περπάνε στο Βόρνεο που βλέπετε εκεί. Ακριβώς εδώ. Σε μία αγορά, ο μικρός εδώ μιλάει. Η αλήθεια είναι πως έχετε και μία σελίδα στο Facebook. Σωστά, κύριε Θοδωρή? Σωστά. Όπου μπορεί οποιοδήποτε να απολαύσει τις στιγμές σας. Σωστά, είναι στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube, στο Traveling with Kids. Αυτό που ήθελα να προσθέσω στο προηγούμενο ερώτημα, ναι, είναι ότι αν αναρωτηθεί κανείς, μάλλον μια συνηθισμένη ερώτηση είναι... Τι μένει στα παιδιά από αυτά που βλέπουν σε τόσο μικρή ηλικία? Η δική μου η θέση είναι ότι δεν μένουν πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο ονομάτων ή ακόμα και οπτικών ερεθισμάτων. Σε συναισθήματα, θέλω να σας προλάβω, σε συναισθήματα μένουν πάρα πολλά πράγματα. Σε συναισθήματα μένουν πάρα πολλά και μαθαίνει το παιδί να ταξιδεύει, μαθαίνει την ταλαιπωρία, μαθαίνει τη διαφορετικότητα, μαθαίνει το σεβασμό ως προς το περιβάλλον. Άρα για μας δεν έχει τόσο σημασία το να θυμάται το όνομα του ηφαιστείου στην Ισλανδία, αλλά το να είναι ένας ανοιχτός πολίτης σε ιδέες, να είναι ένας καθαρός πολίτης, να σέβεται και να μπορεί να δεχτεί πράγματα. Λοιπόν, επόμενος στόχος ποιος είναι, το πρόγραμμα ποιο είναι, λοιπόν, ο σχεδιασμός? Καταρχάς, περιμένουμε να εμβολιαστούμε για... Σωστά. Σε πρώτη φάση είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και μετά, έχουμε πολλά στο χάρτη. Βάζουμε παντού πινέζες. Τώρα, δεν ξέρω τι... Είχαμε την ευκαιρία πέρσι το 2020, που δεν ταξιδέψαμε διεθνώς, να ταξιδέψουμε αρκετά στην Ελλάδα, σε πιο απομακρυσμένα μέρη. Ναι. Το οποίο, πάλι με τα παιδιά, που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έπρεπε να το είχαμε κάνει χρόνια πριν.
πριν τον κορονοϊό είχαμε σχεδιάσει για τον Αύγουστο 2020 να πάμε στην Χερσόνησο Καμτσάτκα, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας ουσιαστικά. Ναι. Αυτός ήταν ο στόχος. Τώρα, εάν καταφέρουμε τον Αύγουστο να είμαστε εμβολιασμένοι και να μπορούμε να μετακινηθούμε, θα το ξανασκεφτούμε. Είναι πολύ όμορφο το μήνυμα το οποίο στέλνετε. Είστε μια οικογένεια, δύο Έλληνες γονείς, που πραγματικά με την πρώτη ευκαιρία παίρνετε τα παιδιά σας και ταξιδεύετε σε χώρες του κόσμου, προκειμένου να ενδυναμωθούν κατά κάποιο τρόπο και τα συναισθήματα αυτών των παιδιών. Ένα ξεχωριστό μήνυμα. Μπράβο, να ευχηθούμε υγεία, να συνεχίσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και όταν είστε και στο εξωτερικό. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Μια οικογένεια λοιπόν, τους θαυμάσαμε και μέσα από σχετικά πλάνα βέβαια και φωτογραφίες που έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι εκατοντάδες οι προορισμοί στους οποίους έχουν ταξιδέψει.